Ήταν ένα παιχνίδι που ήταν για μας αυτό που λέμε ότι το τεστ. Πριν από την έναρξη είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Δεν κινδυνεύσαμε παρά μόνο από στιγμένες φάσεις. Φάγαμε δύο ανόητα τακτικά. Εντάξει, το δεύτερο γκολ δεν το συζητάω. Κάπως έτσι είναι και η Β' Εθνική. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είμαστε μια ομάδα που φτιάχνεται, αλλά καλή ομάδα. Βλέπω ότι κάνουμε βήματα θετικά. Αυτό είναι το καλό για μένα. Απλώς είμαι στεναχωρημένος από τον τρόπο που δεχτήκαμε τα γκολ. Γι' αυτό και είμαι έτσι λίγο σφιγμένος. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπάθησα, παιδιά. Είχαμε πλάνο, είχαμε τακτική. Βγήκαμε πολύ όσο στην πρώτη επίθεση. Είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα. Αναμένετε ενίσχυση της ομάδας, κύριε Βατζάκα? Ένα center forward περιμένουμε ακόμα, τον Κονέ. Γιατί εκεί όντως πρέπει να βρούμε μια λύση. Περιμένουμε να έρθει η λύση για να ξεκουράσει τον Τζέκο, ο οποίος είναι ένα center forward πολύ καλός. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να πάρει και ανάσες. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη λύση. Παιχνίδι με συνθήκες πρωταθλήματος, σιγά σιγά πλησιάζουμε. Απέναντι σε έναν αντίπολο που είναι η ανακαίνιση, μια πάρα πολύ καλή δυνατία εδώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο, αν και είχαμε την κατοχή της μπάλας και δημιουργήσαμε 2-3 ευκαιρίες, μια εικόνα την οποία βέβαια μας έκανε καλό, θεωρώ ότι δεν μπήκαμε με τόσο πάθος, με τόσο ενέργεια που χρειάζεται να έχουμε σε τέτοια παιχνίδια. Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίχτες μου καταλάβανε το τι πρέπει να κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι τόσο από θέμα τακτικής, αλλά από θέμα πάθους και καρδιάς, έτσι είναι η τακτική. Δείξαμε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, είχαμε μια ολοκληρωτική καρδιά στο παιχνίδι. Σημειώσαμε δύο τέρματα, θα μπορούσαμε να είχαμε σημειώσει καλά τέρματα, τις ευκαιρίες που είχαμε. Αυτό το οποίο όμως κρατάω από τον αγώνα είναι το πρώτο ημίχρονο, το οποίο είναι οδηγός για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Ότι σε οποιαδήποτε έδρα και να πας πέρα από την ποιότητα, θα πρέπει να βάλεις και στοιχεία όπως είναι το πάθος και η δύναμη. Και το δεύτερο ημίχρονο κρατάω την εικόνα, η οποία ήταν μια εικόνα την οποία θέλουμε να βλέπουμε σαν ομάδα. Πλήρη κυριαρχία, με πολύ δύναμη, με αρκετές φάσεις και με ανατροπή. Το οποίο είναι χαρακτήρας ομάδας, η οποία μπορεί και πρέπει να κάνει αρκετά πράγματα.